Ο Κουκαριώτης μαζί μου δεν ήτανε. Αντιδήμαρχος 3,5 χρόνια. 3,5. Λοιπόν, εγώ δεν θα πεθάνω δήμαρχος. Πρέπει κάποιον να βάλουμε μπροστάρι. Επέλεξα από την παράταξή μου. Από μόνος μου επέλεξα κάποιους που δεν θα τους έπαιρνα. Που δεν θα τους έπαιρνα. Τώρα αυτούς που δεν θα τους έπαιρνα κάπου ας πάνε με γεια τους χαρά, καλή επιτυχία τους εύχομαι. Ο Παναγιώτης εγώ νομίζω θα ανταποκριθεί, είναι ψυχραιμός, είναι εργατικός, τώρα είναι στο Δημαρχείο και εγώ ο Δήμαρχος θα είμαι σύμβουλος ή όπως θέλετε πάτε σύμβουλός του για να υπηρετήσουμε τον τόπο καλύτερα γιατί είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Ελλάδος και ο πιο άραιο κατοικημένος, δεν μπορεί να είσαι Δήμαρχος να κάθεσαι στον Νικηφόρο. Δεν μπορεί να είσαι δήμαρχος μόνο να κάθεσαι στο Παρανέστη. Εγώ θα είμαι στο Παρανέστη, να το υπηρετήσω στο Παρανέστη και αξίζει να εργαστεί κάποιος για το Παρανέστη. Και δήμαρχε, ακούγεται ότι θα μπουν ονόματα στο ψηφοδέλτιο που θέλουν από αντίπαλες παρατάξεις. Είχε κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε και από αντίπαλη παράταξη θα μπουν. Όχι αντίπαλοι, ναι αντίπαλοι. Γιατί είχαμε, όπως ξέρετε, ένα τρίτο ψηφοδέλτιο. Αναμένουμε. Αν δεν είναι το τρίτο ψηφοδέλτιο, έχει καμιά τύχη ή αλήγη. Την εύχομαι επιτυχία, αλλά δεν θα την έχει. Το μόνο στενάχωρο θα είναι στις άλλες εκλογές να λείπουν 2-3 άτομα από το Παρανέστη γιατί θα σηκωθεί να φύγει. Ήρθε η ώρα της να ησυχάσει ο τόπος. Στο Δήμο του Παρανεστίου, πώς έχει η κατάσταση αυτή, γιατί λέγεται ότι τα ταμεία ίσως να είναι άδεια. Λεφτά αυτή τη στιγμή ανταποδοτικά έχουμε 170.000 ευρώ. Δεν χρωστάμε πουθενά ούτε δραχμή. Έχουμε ένα χρέος 18.000 από ένα δάνειο του πρώην συναδέλφου Ορφανίδη και τίποτα άλλο. Και έχουμε για έργα που δεν μπορούσαμε να τα εκτελέσουμε πολλά εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια θα σας στείλω σε όλα τα κανάλια και σε όλους τους δημοσιογράφους αναλυτικά τι χρήματα έχουμε και από ΣΑΤΑ και από το ΠΕΠ και από το ΕΣΠΑ και οτιδήποτε. Έργα εκτελέσαμε το σκουπιδότοπο εδώ και 4 μήνες τον τελειώσαμε, το δεντροφυτεύσαμε και είναι στολίδι για την περιοχή ενώ εκεί που ήταν τα σκουπίδια. Άλλο, ο βιολογικός, επειδή είναι ένα πολύπλοκο έργο, είμαστε στη διαδικασία δημοπράτησης και εντός σε αυτό το συμβούλιο που θα κάνουμε θα δημοπρατηθεί. Δημοπρατήσαμε τα σπίτια. Δεν δημοπρατήσαμε. Τον οικισμό της ΔΕΗ λέτε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δημοπρατήσαμε για το μουσείο, αλλά αυτά θέλουν διαδικασίες. Ο έλεγχος για το μουσείο είναι 5 κυβότια που πρέπει να τα ελέγξουμε. Το προσωπικό, το υπαλληλικό δεν ανταποκρίνεται και τώρα επειδή έχουμε τροποποίηση προϋπολογισμού και αυτά τα χρήματα της κινητικότητας τώρα μπήκανε μέσα, γι' αυτό έχουμε το περίσσευμα. Καταρχήν τον Ιούνιο δεν είχε βγει η φορολογία. Θα πεις δεν είναι μεγάλη η φορολογία. Αλλά δεν ήταν η φορολογία. Και πώς είναι οι διαδικασίες που έτσι εμφανίζουν κάποιοι όπως τον... Και οι δηλώσεις ήξερε τι έλεγε γιατί δεν έμεινε άλλο. Και ακόμα μας κατηγόρησε για ανταποδοτικά. 37% μείωση. Αν τα 3,5 ευρώ που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, που πλήρωνε ο κάτοικος του Παρανεστίου, τώρα που πληρώνει ένα 70, είναι αύξηση από εμάς, ας κοιτάξουν και εσείς κάνετε το λογαριασμό. Όσο αφορά το 37%, ξέρω από πού βγαίνει. 10 λεπτά βάλαμε στο Δήμο Νικηφόρου. 23% το ΦΠΑ προσθέθηκε στους φόρους των Δημοτών. Δεν τα βάλαμε εμείς, το επέβαλε το κράτος. Και θα σας στείλω μία κατάσταση, πόσα εισέπρατε από το Παρανέστη φόρους και πόσο εισπράττουμε εμείς. Το ίμιση. Γι' αυτό και όταν μιλάνε για ανταποδοτικό, όχι, είναι κάποια πράγματα με τύχατε, φεύγω Βουλγαρία, αλλά δεν πειράζει. Οι λαθρομετανάστες δεν τους φέραμε. Θυμάστε τις τσιρίδες και τις φωνές για την πατρίδα. Ξέρετε πόσοι δουλεύουν εκεί από το Παρανέστη. Ξέρετε. Δουλεύουν. Ξενοδοχεία. Μαγείρισες. Μαγειρίο. Κέτερινγκ. Που δουλεύουν 5-6 γυναίκες. Μέσα για την καθαριότητα 5-6 γυναίκες. Εργάτες. Θεωρείτε λοιπόν θετική λοιπόν, την εξέλιξη. Δουλεύουν. Πέφτουν λεφτά. Πεινούσε ο κόσμος. Το ξέρετε. Και εμείς θα πεινάσουμε.
Δηλαδή αν πέσουν χρήματα, τα μαγαζιά, οι τυρόπιτες, οι πίτσες, 20-20, τα καφεδάκια, τα ξενοδοχεία. Ποιον τουρίστα? Εδώ έχουμε ξενοδοχεία στη Δράμα. Ποιον τουρίστα? Πάμε.